5 λεπτά στο δρόμο με τον Βαγγέλη Κιούση. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 2 Μαρτίου και νωρίτερα σήμερα ο ανεξάρτητος ευρωπαϊκός οργανισμός EuroNCAP ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του νέου κύκλου δοκιμών πρόσκρουσης, στον οποίο είχαμε νέα μοντέλα τα οποία κατέκτησαν την κορυφαία διάκριση των 5 αστέρων αλλά και μια έκπληξη. Αναλυτικότερα, τα νέα πεντάστερα μοντέλα είναι το Volkswagen Polo, το Volkswagen Taigo, το αμυγός ηλεκτρικό Renault Megane E-Tech, αλλά και το Lexus NX, το μεσαίο μεγέθους SUV της Lexus, το οποίο κυκλοφορεί ήδη και στην ελληνική αγορά και σε plug-in υβριδική έκδοση, συνδυάζοντας κινητήρα βενζίνης και ηλεκτροκινητήρα. Αυτή είναι η πρώτη plug-in υβριδική έκδοση στην ιστορία της Lexus, ενισχύοντας έτσι τη θέση της συγκεκριμένης αυτοκινητοβιομηχανίας στην εξηλεκτρισμένη πραγματικότητα. Η έκπληξη σε αυτόν τον κύκλο δοκιμών πρόσκρουσης του EuroNCAP είναι τα 4 αστέρια με τα οποία βαθμολογήθηκε η σειρά 2 κουπέ της BMW, η οποία φαίνεται ότι υστερεί στην προστασία των ποδηλατών και των αναβατών δικύκλων. Αξίζει να γνωρίζετε ότι ο ανεξάρτητος ευρωπαϊκός οργανισμός EuroNCAP δημιουργήθηκε το 1996 και ανακοίνωσε τα συμπεράσματα των πρώτων δοκιμών πρόσκρουσης το 1997. Άρα συμπληρώνει φέτος 25 χρόνια λειτουργίας, με τα αποτελέσματα των δοκιμών του να μην αποτελούν δεσμευτικό παράγοντα για την κυκλοφορία ή τη μη κυκλοφορία οποιοδήποτε μοντέλου στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου. Αλλάζουμε θέμα, αλλά παραμένουμε στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς ανακοινώθηκε χθες ότι το αυτοκίνητο της χρονιάς στην Ευρώπη για το 2022 είναι το νέο αμυγός ηλεκτρικό Kia EV6, το οποίο διατίθεται ήδη και στην Ελλάδα. Το εντυπωσιακό στη συγκεκριμένη διάκριση είναι το γεγονός ότι οι 59 δημοσιογράφοι από 22 ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στην Κριτική Επιτροπή επέλεξαν στην τελική φάση του θεσμού 6 αμυγός ηλεκτρικά αυτοκίνητα και μόνο ένα με συμβατικούς κινητήρες, το οποίο ωστόσο διατίθεται και σε plug-in υβριδική έκδοση. Για να έχετε λοιπόν μια σφαιρική εικόνα της φετινής ψηφοφορίας, το αμυγός ηλεκτρικό Kia EV6 συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς, αφήνοντας πίσω του τα επίσης αμυγός ηλεκτρικά Renault Megane E-Tech, Hyundai Ioniq 5, Skoda Enyaq iV, Ford Mustang Mach-E, Cupra Born, αλλά και το Peugeot 308, το οποίο διατίθεται και με θερμικούς κινητήρες και με plug-in υβριδικό σύνολο. Αυτά για σήμερα στα 5 λεπτά στο δρόμο. Μέχρι αύριο θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.